Η άφηξη τη αναβαθμισμένη αεροπορική βόμβα βαρύτητα B61 Παύλα 12, που αρχικά ήταν προγραμματισμένη για την ερχόμενη άνοιξη, έχει προγραμματιστεί τώρα για αυτό το Δεκέμβριο. Οι Παναμερικανοί αξιωματούχοι στου συμμάχου του ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια μια κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση στι Βρυξέλλε αυτό το μήνα. Όλα αυτά σε συνέχεια των πυρηνικών ασκήσεων που αντάλλαξαν ΝΑΤΟ και Ρωσία, όπω είχαμε γράψει και σε προηγούμενο άρθρο μα. Η Βόρεια Ατλαντική Συμμαχία, μόλις τι προάλλε πραγματοποίησε τι ασκήσει στην Φάστ και η Μόσχα πραγματοποίησε τη ΘΑΝΤΕΡ. Τόσο αυτές όσο και αυτέ οι ασκήσει είναι αιτήσει και προγραμματισμένες, ωστόσο το πολιτικό υπόβαθρο στις σχέσεις μεταξύ Ρωσία και Δύση, φέτο φυσικά, δύσκολα μπορεί να χαρακτηριστεί ω συνηθισμένο. Η κίνηση, η οποία περιλαμβάνει την αντικατάσταση παλαιότερων όπλων με τη νεότερη έκδοση σε διάφορε εγκαταστάσει αποθήκευση στην Ευρώπη, για πιθανή χρήση από βομβαρδιστικά και μαχητικά αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών και των Συμμάχων, έρχεται εν μέσω αυξανόμενων εντάσσεων σχετικά με τι απειλέ τη Ρωσία να χρησιμοποιήσει πυρηνικό όπλο στην Ουκρανία και αυξανόμενε ανησυχίε ότι η Δύση πρέπει να κάνει περισσότερα για να αποτρέψει τη Μόσχα από το να περάσει αυτή τη γραμμή. Οι αναβαθμίσει στο πρόγραμμα B61 συζητήθηκαν ανοιχτά σε έγγραφα προπολογισμού και δημόσιε δηλώσει εδώ και χρόνια. Και αξιωματούχοι του Πενταγώνου είπαν ότι οι αναβαθμίσει είναι απαραίτητε για να διασφαλιστεί ότι το απόθεμα είναι εξυγχρονισμένο και ασφαλέ. Ο στρατηγό Πάτρικ Ράιντερ απάντησε ότι αν και δεν πρόκειται να συζητήσουμε λεπτομέρειε για το πυρηνικό μα οπλοστάσιο, ο εξυγχρονισμό των πυρηνικών όπλων των Ηνωμένων Πολιτειών B61 βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και χρόνια και σχεδιάζεται να ανταλλάξουμε με ασφάλεια και υπευθυνότητα παλαιότερα όπλα για το αναβαθμισμένο B61-12. Οι εκδόσει είναι μέρο μια μακροχρόνια προγραμματισμένη προσπάθεια εξυγχρονισμού. Δεν συνδέεται σε καμία περίπτωση με τα τρέχοντα γεγονότα στην Ουκρανία και δεν επιταχύνθηκε με κανένα τρόπο, ανέφερε. Το μήνυμα πίσω από την αποστολή των πρώτων βομβών τον Δεκέμβριο, Μπορεί να απευθύνεται περισσότερο σε Ευρωπαίου συμμάχου που αισθάνονται ιδιαίτερα ευάλωτοι στη Μόσχα. Ωστόσο, η Κολίνα προειδοποίησε επίση ότι οποιασδήποτε κινήσει που σχετίζονται με τα πυρηνικά, όσο μέτριε και αν είναι, θα μπορούσαν να έχουν ανεπιθύμητε συνέπειε. Το πρόγραμμα επέκταση ζωή B61-12 δισεκατομμυρίων δολάριων διαχειρίζεται το Υπουργείο Ενέργεια και προορίζεται να αντικαταστήσει πολλέ προηγούμενε εκδόσει συμπεριλαμβανομένων περίπου 100 βομβών που είναι αποθηκευμένε σε αεροπορικέ βάσει στη Γερμανία, την Ιταλία, το Βέλγιο, την Ολλανδία και την Τουρκία. Το νέο χρονοδιάγραμμα άφηξη είναι ένα σημάδι ότι το Πεντάγωνο έχει αποφασίσει ότι το όπλο είναι έτοιμο νωρίτερα από ό,τι είχε προγραμματιστεί. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.